βάζοντας στο τραπέζι της συζήτησης θέματα μείζωνος σημασίας για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Κρήτης. Τα μέλη της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου είχαν σήμερα στην Αθήνα την πρώτη επί της ουσίας συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρο Αραχοβίτη. Σήμερα με τους κριτικούς είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με την Ένωση, με τον Προεδρείο της Ένωσης Ηρακλείου, παρουσία του κυρίου Γουμενίδη αλλά και του κυρίου Βαρδάκη τις ευχές και την επιθυμία του να είναι εδώ. Συζητήσαμε αρκετά διεξοδικά και το ευχάριστο που μπορούμε να πούμε είναι ότι συζητήσαμε επί προτάσεων, όχι επί προβλημάτων. Τα προβλήματα από τις πρόσφατες θεομηνίες αλλά και το νομοσχέδιο για τον αγροτικό συνδικαλισμό ήταν τα πρώτα θέματα στην ατζέντα που κυριάρχησε στη διάρκεια της συνάντησης. Είπαμε από την αρχή της ανάθεσης των καθηκόντων μου εδώ στο Υπουργείο από τον Πρωθυπουργό ότι τα προβλήματα λιγότερο ή περισσότερο είναι γνωστά. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι λύσεις. Η κουβέντα διεξήχθη λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο όσον αφορά το μέλλον των συνεταιρισμών, όχι όσον αφορά τα προβλήματά τους τα οποία επαναλαμβάνω είναι γνωστά. Ο ειδικός φόρος στο κρασί αλλά και οι φοροελαφρύνσεις ήταν επίσης θέματα τα οποία έθεσαν οι αγρότες της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρώτο θέμα το οποίο βάλαμε σήμερα στον Υπουργό είναι το, δεν μπορεί να ήταν άλλο από το συνεταιριστικό χώρο, συνεταιριστικό κίνημα. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι πρέπει να υπάρξει ένα νομοθετικό πλαίσιο που πάνω σε αυτό θα λειτουργήσουν οι συνεταιρισμοί και όχι αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, αλλαγή νομοσχεδίων τα οποία έχουν δημιουργήσει κατά τη γνώμη μου και κατά την άποψή μου πολλά προβλήματα στο συνεταιριστικό χώρο παρά να έχουν λύσει. Η συνάντηση σήμερα με τον Υπουργό, τον κύριο Σταύρο Αραχοβίτη, ήταν σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Μας άκουσε, του θέσαμε προβλήματα του χώρου και του συνεταιριστικού και τα προβλήματα των αγροτών και ιδιαίτερα της Κρήτης. Το επόμενο διάστημα πρόκειται να πάρουμε πρωτοβουλίες, νομοθετικές πρωτοβουλίες, τόσο για την εκπροσώπηση των αγροτών και των συνεταιρισμών, όσο και για ζητήματα που αφορούν τους παλιούς, τους υφιστάμενους συνεταιρισμούς. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου περιμένει τώρα από τον Υπουργό επί της ουσίας δεσμεύσεις για τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν αγρότες και κτηνοτρόφους της Κρήτης, ενώ δεν αποκλείεται ο νέος Υπουργός το προσεχές διάστημα να βρεθεί στο νησί. Μια συζήτηση που έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Αυτό φαντάζομαι θα το επιβεβαιώσουν και οι εκπρόσωποι των συνεταιριστικών οργανώσεων των αγροτών που βρέθηκαν εδώ. Φάνηκε ότι το Υπουργείο είναι σε γνώση των προβλημάτων και στην προσπάθεια επίλυσής τους. Δεν θέλω να σταθώ σε κανένα από τα προβλήματα, μόνο από αυτά που είπε ο Υπουργός και νομίζω ενδιαφέρει αρκετούς από τους παραγωγούς της Κρήτης ότι δρομολογείται με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική η ένταξη της Σουλτανίνας στις παραγωγές που θα επιδοτούνται.